απεσιόδοξοι δηλώνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες αλλά και οι επιχειρηματίες της δράμας για την αρνητική πορεία της ανάπτυξης και της οικονομίας στη χώρα. Αναθεωρούνται οι δασικοί χάρτες με τροπολογίες που καταθέτει άμεσα η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή. Η οικολογική κίνηση δράμας και η αναλλακτική κοινότητα Πελίτη συμμετέχουν στην ελληνική πρωτοβουλία κατά τη ΣΕΤΑ και ζητούν την άμεση διασφάλιση των συμφερόντων των Ελλήνων κτηνοτρόφων και παραγωγών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Star Βορείου Ελλάδος. Σε αυτό το διήμερο καλύψαμε σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το προσφυγικό μεταναστευτικό, την αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας, την οικονομία, καθώς επίσης και την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτά ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από χθες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να πάρει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινούν το μεσημέρι και θα ολοκληρωθούν σήμερα. Οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσήλθαν στις Βρυξέλλες για τη διημερή Σύνοδο Κορυφής, έχοντας ένα σχετικά ελαφρύ μενού, στο οποίο αναμένεται να δεσπόσουν το ζήτημα της επανεκλογής του Ντόναλντ Τούσκ στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και τη συζήτηση των 27 για το μέλλον της Ευρώπης εν ώψη της επετειακής συνεδρίασης στη Ρώμη στις 25 Μαρτίου. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ως στόχο την καλύτερη αύξηση της κοινωνικής διάστασης, την περαιτέρω ενίσχυση της ΟΝΕ, την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας και άμυνας και την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών κοινωνιών εν ώψη της παγκοσμιοποίησης. Σε ό,τι εξάλλου αφορά την ασφάλεια, το προσχέδιο της δήλωσης σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες, παραμένοντας προσιλωμένη στην ενίσχυση της κοινής ασφάλειας και άμυνας. Επισημαίνεται ακόμη πως η Ευρώπη πρέπει να στοχεύει στην προστασία ενός πολυμερού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες, το οποίο είναι περήφανο για τις αξίες του, προστατεύει τους πολίτες, προωθεί το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και υπερασπίζεται το κράτος δικαίου. Συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτό το διήμερο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλύψαμε σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, την αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ασφάλεια, τα θέματα, τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά βέβαια και τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης εν ώψη της διακήρυξης της Ρώμης στην Σύνοδο της Ρώμης για τα 60 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Επιτρέψτε μου να σας πω επιγραμματικά κάποιες σκέψεις και κάποιες πληροφορίες για τις συζητήσεις που διεξήχθησαν αυτές τις δύο μέρες σε αυτούς τους επιμέρους τομείς. Θα ξεκινήσω από την οικονομία. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή και του Μάριο Ντράγκη για την πορεία και τις επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και τις επιδόσεις του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά. Από την πλευρά μας επιμείναμε στο πλαίσιο στο σχέδιο των συμπερασμάτων, λέω εντός εισαγωγικών τη λέξη συμπερασμάτων, διότι για πρώτη φορά υπήρξε η στάση μιας χώρας που ακύρωσε τη δυνατότητα να εγκριθούν συμπεράσματα, όχι γιατί διαφωνούσε με αυτά, αλλά γιατί διαφώνησε με το πρόσωπο που επελέγει από την πλειοψηφία για την Προεδρία του Συμβουλίου. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να το λέω ως σχέδιο συμπερασμάτων, έστω και συσσαγωγικά, διότι ήταν η συμφωνία όλων των κρατών μελών. Στο σχέδιο λοιπόν αυτό πετύχαμε να συμπεριληφθεί ειδική αναφορά για τις ειδικές προσπάθειες, τις ειδικές πρόσθετες και παράλληλες δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας στα κράτη-μέλη όπου η ανεργία παραμένει δυσανάλογα υψηλή. Διότι όπως επεσήμανα χθες,
μπορεί να δίνεται η αίσθηση ότι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 έχουμε επανέλθει στα επίπεδα της ανεργίας που ήμασταν πριν την κρίση, όμως αυτό δεν έχει καμία συμμετρικότητα, διότι αν δει κανείς τα μεγέθη στον Ευρωπαϊκό Νότο, στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και στο Βορρά, θα διαπιστώσει ότι ενώ πριν από την κρίση, για παράδειγμα, η Ελλάδα και η Γερμανία πριν από την κρίση είχαν ανεργία στο 8,5%. Μετά την κρίση η Ελλάδα ανέβηκε στο 27%, η Γερμανία έπεσε στο 4,5%. Αυτές λοιπόν οι δομικές ανισότητες, οι δομικές ανισορροπίες είναι που μας αναγκάζουν να δούμε και συγκεκριμένες πολιτικές προκειμένου να αμβλύνουν αυτές τις μεγάλες ανισότητες. Πετύχαμε λοιπόν να υπάρξει αναφορά. Πρόκειται, θα έλεγα, για μια έμεση αλλά σαφή παραδοχή ότι η πολιτική της λιτότητας, η επιλογή των δυσβάστακτων κοινωνικών επιπτώσεων στην μεταρρυθμιστική ατζέντα πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα στις χώρες εκείνες που έχουν δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζημιά. Πέρα τώρα από τα θέματα της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην Τουρκία λόγω της επιθετικής της τάσης, ενώ επεσήμανε για μία ακόμη φορά προς τους Ευρωπαίους την αναγκαιότητα εφαρμογής της συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Το ζήτημα της αυξανόμενης τουρκικής πεπιθετικότητας στο Αιγαίο και των ανυπόστατων δηλώσεων από την πλευρά της Άγκερας έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η αυξανόμενη πεπιθετικότητα της Τουρκίας υπονομεύει την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει και δήλωσε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να διατηρεί τον διάλογο με τη γειτονική χώρα. Αναφερόμενος στο προσφυγικό, τόνισε την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ενώ τάχθηκε υπέρ της επαναβεβαίωσης της πολιτικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προσδοκά ταυτόχρονα από τις γειτονικές χώρες τον σεβασμό των αρχών καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Επίσης, σχετικά με το προσφυγικό, ο ίδιος αναφέρθηκε στην καθυστέρηση της συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου και στην ελλιπή εφαρμογή του συστήματος μετεγκατάστασης των προσφύγων. Υπογράμμισε δε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση της συνθήκης του Δοβλίνου προς το δικαιότερο, προκειμένου να μην πέσει το βάρος στις χώρες πρώτης εισόδου. Παράλληλα, πρόσθεσε πως είναι συνεχείς οι ενέργειες της Ελλάδας προς την κατεύθυνση εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. 12 αλλαγές και νέους κωδικούς έκπληξη που αφορούν τις απαλλαγές, τις εκπτώσεις, τα τεκμήρια διαβίωσης και το πόθεν έσχες και οι οποίες επηρεάζουν το τελικό ποσό του φόρου περιλαμβάνει το νέο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1 του 2017 που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο TaxisNet μετά το Πάσχα περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φετινών φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016. Οι αλλαγές και οι νέοι κωδικοί αφορούν αγρότες αλλά και άλλα εισοδήματα που προκύπτουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμη και όσων διατηρούν παράλληλα με τις ελληνικές επιχειρήσεις και ανάλογη επιχείρηση και στο εξωτερικό, λέει ανάμεσα στα άλλα ο οικονομικός επόπτης του επιμελητηρίου Γαβρίλος Καμπουρίδης. Πιάνει βασικά όλους οι αλλαγές αυτές. Είναι επιτοπλίστων στα ζευγάρια που εάν ο άντρας είναι επιχειρηματίας και έχει στο εξωτερικό επιχείρηση και έχει και κατοικία και εκεί, εδώ είναι μόνιμος, εκεί είναι έκτακτος κάτοικος, μπαίνει ένας καινούριος κωδικός, 320, για να μπορέσει να δηλώνεται και εδώ. Ο απότερος σκοπός αυτού είναι αυτό που πάντα το λέγαμε, γιατί οι επιχειρήσεις οι ελληνικές φύγανε στους γειτονικούς, στα γειτονικά κράτη, γιατί έχουν χαμηλό συντελεστή φορολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο ίσως θέλει να πάρει την διαφορά το δημόσιο, γιατί φέρνει ο άνθρωπος τα λεφτά εδώ, θα σταματήσει και αυτά να τα φέρνει και θα ξηκώσει και τη γυναίκα του από εδώ να την πάρει στο εξωτερικό, όπου και αν είναι Βουλγαρία, είναι Ρουμανία, είναι όπου και αν είναι, για να μπορέσει να αποφύγει αυτό το χαράτσι, γιατί για χαράτσι μιλάμε πλέον,
Ένα είναι αυτό, προστίθεται ο κωδικός 21 και 22 σε όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Προσθέθηκε ο κωδικός 37-38 για τους κατ' επάγγελμα αγρότες. Αυτοί που θα πονέσουν μαζί με όλους μας τους υπόλοιπους φέτος πλέον θα είναι και οι αγρότες, γιατί δεν ήταν στον κλάδο των επιχειρήσεων. Τώρα εντάσσονται εκεί και θα φορολογούνται σταδιακά. Θα φτάσουν από φέτος, θα ξεκινήσουν και θα φτάσουν σταδιακά όπως φορολογείται μια επιχείρηση, έτσι να είναι και ο αγρότης. Καταργήθηκε ο 7 και 8 που ήταν μόνιμα σε νησί κάτω από 3.100 κατοίκους που είχαν αφορολόγητα. Εδώ δεν ισχύει πλέον. Καταργήθηκε ο κωδικός 011-012 αφορούσε στους επιβάρων με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8%. Όπως είναι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, βουλευτές και τέτοια. Γιατί Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ψηφίζουν αυτό που τους βολεύει. Γιατί να καταργήσουν το αυτό και να μην καταργήσουν από τον κοσμάκι, από τον συνταξιούχο, από τον μισθωτό, από τον χαμηλό μικροεπιχειρηματία και καταργούν από αυτούς. Για τις εκμισθώσεις των ακινήτων, όπως ανεβαίνει από το 11% στο 15% η φορολόγηση, ο φορολογικός συντελεστής, το ακαθάριστο εισόδημα, τώρα πλέον μπαίνει και το ανίσπρακτο που θα φορολογείται. Άρα αυτοί που έχουν να πληρώσουν ενοίκια και ο ιδιοκτήτης δεν τα έχει πάρει, οφείλει να τα δηλώσει τα ενοίκια και να πληρώσει το φόρο για να τον αναγκάσει να τον κυνηγήσει δικαστικά τον ενοικιαστή ή να τον κάνει έξωση ή οτιδήποτε για να, δηλαδή να ξοδευτεί και από πάνω, μια που δεν παίρνει, να ξοδέψει σε δικηγόρο, γιατί θα πάει σε δικηγόρο για να πάει σε δικαστήριο, αλλιώς δεν μπορεί να πάει, πώς θα καταθέσει αγωγή. Είναι και αυτό το, οι αλλαγές στο ε2 αφορούν ουσιαστικά αυτό, για να συμπληρωθούν και τα ανίσπρακτα μαζί με τα εισπρατώμενα και μετά να τα χωρίζεις δίπλα σαν ανίσπρακτα, που δεν έχει κανένα νόημα το να τα κάνει, τα ξέρει ήδη, γιατί δεν υπάρχει, όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά, όλα κατατίθενται, το συμβόλαιο, το μισθωτήριο κατατίθεται ηλεκτρονικά, άρα το γνωρίζει το δημόσιο ποιος νοικιάζει σε ποιον νοικιάζει, πόσα τετραγωνικά σπίτι είναι ή κατάστημα είναι, για πόσα λεφτά. Όλα αυτά, και τη στιγμή που έχει βάλει και το αυτό ότι μέσω τραπέζης το ελέγχει άνετα και το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή είναι πράγματα που εκεί που είπαμε να πατάξουμε την γραφειοκρατία για να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή, απλώνουμε πιο μεγάλη γραφειοκρατία για να έχουμε μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Με τα συστήματα αυτά οδεύουν τον κόσμο πιο πολύ στη φοροδιαφυγή παρά στην ίσπραξη των χρημάτων. Όσον αφορά στο ε3 τώρα. Στο ε3 είναι καθαρά επαγγελματικό, που δεν θα μπορούσα να το εξηγήσω για να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι πιο πολύ λογιστικό κομμάτι παρά για να το ξέρει ο κόσμος να μπορεί να προφυλαχτεί από κάπου και κάτι. Φέτος η φορολογική δήλωση είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα λογιστικό οργανωμένο γραφείο για να μπορέσουν να κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις για να μην την πατήσουν από κάποιες ατέλειες, κάποιες διαφορές, κάποιες που δεν έχουν τις γνώσεις ίσως ο κοσμάκης στο σπίτι του για να κάνει τη φορολογική δήλωση από κάποιον σε εισαγωγικά και σε έξω από εισαγωγικά εγγράμματο της οικογένειας, αν δεν έχει γνώσεις λογιστικής. Να περάσουμε για τη συνέχεια στο υπόλοιπο δελτίο μας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης έφτασε στην ιδιωτική προφάρμα των όνων του Διογέννη Παπλιάκα στην Ιδρύτα Σερών. Μια επίσκεψη που έγινε μετά από πρόσκληση του κυρίου Παπλιάκα και με αφορμή την περιοδία του κυρίου Τσιρώνη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Να μας δόθηκε ευκαιρία. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Τσιρώνης φτάνει στην ιδιωτική φάρμα όνων του Διογέννη Παπλιάκα στην Ιγρήτα Σερών. Μια επίσκεψη που έγινε έπειτα από πρόσκληση του κυρίου Παπλιάκα με αφορμή και την περιοδία του κυρίου Τσιρώνη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μου το είπαν και στον Τύρναβο, μου το είπαν και τώρα πάνω στη Δράμα ότι υπάρχουν περιοχές όπου έχουν εγκαταλειφθεί, έχουν αγριέψει και καταστρέφουν τις καλλιέργειες και αυτά. Δεν υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον να κάνουμε κάτι με αυτά τα ζώα. Τι κάνει.
Αυτά τα ζώα που λέτε, Υπουργέ μου, τα έχουν εγκαταλείψει ο κόσμος, τα έχω τα μάθει κι εγώ, είναι εκεί στην περιοχή της Δράμας και έχει τις εσέρες. Δεν ξέρω αν μεγάλωσες μεγαδούρι. Όχι, δεν μεγάλωσα μεγαδούρι. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ και για την πρόσκληση εδώ πέρα τον αγαπητό μας τον παραγωγό που κάνει μια πολύ σπάνια προσπάθεια στην Ελλάδα να εκθρέψει το γαϊδουράκι μας και γνωρίζοντας κάτι που οι παλαιότεροι το γνωρίζαμε ότι το γάλα της γαϊδούρας είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον προϊόν, πάρα πολύ ωφέλιμο για τα παιδιά, έσωσε πάρα πολλά παιδάκια στην κατοχή και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να στηριχτεί και να βοηθηθεί από την πολιτεία για να έχουμε ένα ακόμα παραγωγικό πλούτο στη χώρα. Χαρούμενος και ικανοποιημένος, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Φάρμας Όνων. Νιώθω λίγο χαρούμενος, όντως η πολιτεία άρχισε πλέον να ενδιαφέρεται για τα ζώα αυτά που μέχρι τώρα τα απαξιώσανε. Βέβαια δεν λέει ότι πλέον τώρα εδώ έχει κατηβωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ενημερωμένος από πρώτο χέρι και ξέρει ο κύριος Υφυπουργός ότι εδώ υπάρχει μια φάρμα και υπάρχουν δυνατότητες, κάποιες δυνατότητες που μπορεί να τις αξιοποιήσει η χώρα. Στα θρεπτικά ωφέλη του γάλακτος γαϊδάρας αναφέρθηκε η κτηνίατρος Μαρία Γιαρίμη. Η μονάδα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή έχει τα περισσότερα ζώα πανελλαδικά και αρκετά από αυτά έχουν και γαλακτοπαραγωγή κατεύθυνση. Ξεκινήσαμε λίγο να ασχολούμαστε, διαβάζοντας ξανά, μελετώντας, είδαμε ότι πρόκειται για ένα γάλα με πολύ υψηλή θρεπτική διατροφική αξία. Θεωρείται εφάμιλο του μητρικού. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, ενημερώνοντας τον κύριο Υπουργό, στο εξωτερικό χρησιμοποιείται σε κάποια νοσοκομεία παιδών ως υποκατάστατο του μητρικού. Υψηλά επίπεδα νοσοσφαιρινών και ακόμη υψηλότερα επίπεδα λυσοζύμης. Είναι μια ουσία εξαιρετικά σημαντική γενικά. Αποτελεί ένα φυσικό αντιβιωτικό ουσιαστικά και στο γάλα αυτό το συναντάμε σε πολύ υψηλούς αριθμούς. Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας διοργάνωσαν χθες η Θρασιακή Ένωση Καβάλας, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ, όπως επίσης και ο Σύλλογος Νευροπαθών. Η Θρασιακή Ένωση Καβάλας, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ, ο Σύλλογος Νευροπαθών και η Δημοτική Βιβλιοθήκη διοργάνωσαν χθες το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Θέμα ήταν η γυναίκα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, νεφρική ανεπάρκεια, το νομοθετικό πλαίσιο και τα δικαιώματα στην υγεία. Κεντρικοί ομιλητές, η Διευθύντρια του Νεφρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Φάνη Παπουλίδου και η Φωτεινή Ζαφυροπούλου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με τη Θρασιακή Ένωση, ούτε με τον Ιατρικό Σύλλογο, πολύ περισσότερο με τον Σύλλογο Νευροπαθών. Έχουμε κοινές δράσεις, έχουμε κοινές ανησυχίες, κοινούς προβληματισμούς και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να επιλύουμε προβλήματα, να τα αναδεικνύουμε αρχικά και να προσπαθούμε για την επίλυσή τους. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας βρίσκουμε την αφορμή τα άτομα με αναπηρία, ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Νόμου Καβάλας, σε συνεργασία με την Θρασιακή Ένωση, τον Ιατρικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Νευροπαθών, να διοργανώσουμε αυτή την ημερίδα και να συνδυάσουμε την αναπηρία, δηλαδή η γυναίκα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις, νομοθετικό πλαίσιο, δικαιώματα στην υγεία, για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση την ενημερωτική και να αναφέρουμε σχετικά με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν συνδυαστικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και δι' γυναίκα με αναπηρία και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας γενικότερα, στους χώρους υγείας, πόσο εύκολα προσβάσιμος είναι ένας χώρος υγείας και συγκεκριμένα της περιοχής μας, το νοσοκομείο μας, αν θέλετε το κέντρο υγείας του νησιού απέναντι της Θάσου, συνδυαστικά με τα προβλήματα που υπάρχουν και εκεί στην λήψη υπηρεσιών υγείας του νησιού. Μπορούμε να συνδυάσουμε και να αναφέρουμε σχετικά με την εύκολη πρόσβαση στην υγεία το θέμα των δρομολογίων, των ferry boat και κατά πόσο αυτά εξυπηρετούν στην μετακίνηση των ασθενών για την πόλη, για το νοσοκομείο μας. Κατά πόσο το νοσοκομείο μας μπορεί να καλύψει πλέον όλα τα περιστατικά λόγω φόρτου εργασίας
σχετικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο παιδί, στο νεοποιή γενικότερα και πώς όλα αυτά τα περιστατικά ενδεχομένως μπορεί να δυσκολεύονται σε κάτι το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, δηλαδή το δικαίωμα στην δωρεάν και δημόσια περίθαλψη και υγεία, τόσο στην περιοχή μας όσο και γενικότερα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας. Φέτος επιλέξαμε να αναδείξουμε και να προβάλλουμε τη γυναίκα με αναπηρία. Λοιπόν, έχουμε δύο εκλεκτές ομιλήτρες, την κυρία Παπουλίδου Φανή, είναι διευθύντρια του νεφρολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και την Ζαχαροπούλου Ζαφυροπούλου Φωτεινή, που είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, πιστεύω ότι η φετινή έτσι εκδήλωση θα συμβάλλει στο να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία και ιδιαίτερα αυτές που έχουν νεφρική ανεπάρκεια. Για τα νεφρά συνήθως δεν μιλάμε πολύ. Μιλάμε για την καρδιά, μιλάμε για τα πνευμόνια. Είναι δύο όργανα που βρίσκονται στην κελιακή χώρα, τα οποία όμως λόγω σοβαρών παθήσεων, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι η υπέρταση, μπορεί με την πάροδο του χρόνου να υπολειτουργούν και υπάρχει κάποιο χρονικό σημείο στο οποίο χρειάζεται ο πάσχων να υποβληθεί σε συνεδρίες τεχνητού νεφρού. Η εκδήλωση αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία σε σχέση με την προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας και κυρίως οι γυναίκες με χρόνιες παθήσεις που είναι και αυτές που χρειάζονται σε καθημερινή βάση σχεδόν υπηρεσίες υγείας. Δυστυχώς το σύστημα υγείας παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία, συνολικά για τις γυναίκες με αναπηρία που είναι πιο εξειδικευμένα το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, για όλο τον πληθυσμό. Εμείς σαν χώρος, σαν οργάνωση που εκπροσωπεί όλα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους από όλη την Ελλάδα, έχουμε αναλυτική θέση γι' αυτό, έχουμε προτάσεις για το πώς θα πρέπει να εξυπηρετούνται τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Η ΣΕΤΑ είναι μια νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης που, όπως υποστηρίζεται, θα καταστήσει ευκολότερη την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών και θα ωφελεί τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις σε Καναδά και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο βασικός προβληματισμός αφορά την ΦΕΤΑ που έχει κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και πρέπει να προέρχεται μόνο από συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Με την εφαρμογή της συμφωνίας, ο Καναδάς θα μπορεί να παρασκευάζει τη δική του φέτα, γεγονός που αναιρεί τους αγώνες των κτηνοτρόφων για την καθιέρωση της φέτας ως ΠΟΠ. Με δεδομένη την ψήφιση της προσωρινής εφαρμογής της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά, τη λεγόμενη ΣΕΤΑ, η ελληνική πρωτοβουλία STOP TTIP ΣΕΤΑ TISA θεωρεί ότι η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες δεν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της και γι' αυτό ζητάει να συνεδριάσει η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για τις Διατλαντικές Συμφωνίες και να παρουσιάσει το πόρισμά της. Να κατατεθεί η ΣΕΤΑ άμεσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο για συζήτηση και ψηφοφορία και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Στην ελληνική πρωτοβουλία συμμετέχουν 13 οργανώσεις και ανάμεσα σε αυτές δύο είναι από το νομό της Δράμας. Πρόκειται για την οικολογική κίνηση Δράμας και το Πελίτη την εναλλακτική κοινότητα. Πρόσφατα έχει ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Συμφωνία της ΣΕΤΑ, από την οποία χάνει η Ελλάδα κάποια δικαιώματα για τη φέτα στον Καναδά, έχουν δικαίωμα να παράγουν φέτα. Η οικολογική κίνηση Δράμας και το Πελίτη, που είναι στο νομό μας, συμμετέχουμε στην ελληνική πρωτοβουλία που συμμετέχουν πάρα πολλές οργανώσεις και στείλαμε πρόσφατα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής προκειμένου να εισαχθεί το θέμα της ψήφισης της ΣΕΤΑ στην ελληνική Βουλή ώστε να καταψηφιστεί. Ξέρουμε ότι και έγινε ένα μεγάλο παρασκήνιο πριν ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου είχαμε τις αντιδράσεις στο Βέλγιο από την Βαλωνία, που αν δεν ψηφιζόταν από κάποια χώρα δεν μπορούσε να ισχύει. Κάποια ανταλλάγματα δόθηκαν εκεί. Εμείς, όπως πάντα, δεν κερδίζουμε τίποτα στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε τη δύναμη, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε. Κάτι συμβαίνει πάντως. Και τώρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν καταψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να ισχύσει. Άρα, εμείς ζητάμε από τους βουλευτές του Εθνικού μας Κοινοβουλίου να καταψηφίσουν τη συμφωνία η οποία θα έρθει εκεί. Είστε αισιόδοξος? Δεν θα έλεγα ούτε αισιόδοξος, αλλά ούτε απεσιόδοξος. Θα προσπαθήσουμε. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε. Πρέπει να αγωνιζόμαστε.
Διαδικασία διόρθωσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί όσον αφορά τους δασικούς χάρτες και θα διαφέρει ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται ο δασικός χάρτης. Κύριος στόχος είναι να μην εξαιρεθούν από τις ενισχύσεις εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα επιδοτούμενων εκτάσεων, οι οποίες εμφανίζονται πλέον ως δασικές. Βροχή τροπολογιών ετοιμάζει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να επιλύσει τα προβλήματα που ανέδειξε η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Ήδη το επιτελείο του αναπληρωτή Υπουργού Σοκράτη Φάμελου έχει επεξεργαστεί τα νομοθετικά κείμενα τα οποία αναμένεται σύντομα να προωθηθούν προς ψήφιση στη Βουλή. Οι δασικοί χάρτες έρχονται να αναδείξουν χρόνια προβλήματα και όταν ένα πρόβλημα αναδεικνύεται κάθονται όλοι και ψάχνουν να βρουν μια λύση. Φαίνεται ότι το Υπουργείο κινείται προς μια κατεύθυνση να δώσει μια λύση σε εκτάσεις οι οποίες ναι μεν εκχυψωθήκαν από ό,τι φαίνεται χωρίς άδειες αλλά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αγροτική χρήση, ενισχύοντας ουσιαστικά τις τοπικές οικονομίες και κυρίως οι προβληματικές περιοχές. Έρχεται επίσης να δώσει κάποια διέξοδο σε αυτό που λέγαμε προχθές για τις εκτάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται αγροτικές στο παρελθόν και δασικές σήμερα. Φαίνεται ότι οι επιτροπές δασολογίου που σύμφωνα με τον νόμο λειτουργούν μόνο μετά την κύρωση του δασικού χάρτη. Φαίνεται ότι θα ενεργοποιούνται και κατά τη διάρκεια της ανάρτησης. Αυτό σημαίνει μια εξοικονόμηση χρόνου τουλάχιστον 8 μηνών για τον κάθε ενδιαφερόμενο, αποφεύγοντας παράλληλα και τη διαδικασία των αντιρρήσεων. Η προσφυγή στην Επιτροπή Δασολογίου δεν έχει κάποιο τέλος, είναι δωρεάν για τον πολίτη. Επομένως και αυτό βελτιώνει την όλη διαδικασία και νομίζω ότι είναι ότι πλέον με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, με την ανάδειξη αυτών των προβλημάτων, προχωρούμε σε λύσεις οριστικές, οι οποίες θα λύσουν ουσιαστικά τις διαφορές τόσο ανάμεσα στον πολίτη και στη δασική υπηρεσία, όσο και ανάμεσα στη δασική υπηρεσία και στον πολίτη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δασική υπηρεσία υπήρξε αρρωγός του πολίτη εδώ και δεκάδες χρόνια, εδώ και αιώνες ενδεχομένως, βοηθώντας πάντα την ανάπτυξη της υπαίθρου, δημιουργώντας υποδομές όπως δρόμους, ποτίστρες για την κτηνοτροφία και διάφορα άλλα έργα τεχνικά που έχουν δώσει ουσιαστικά και έχουν διατηρήσει ζωή στην Ήπεθρο. Πιστεύετε ότι με αυτές τις τροπολογίες θα επιληθούν πολλά σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν με την ανάρτηση των δασικών χαρτών? Πιστεύω ότι θα δοθούν αρκετές λύσεις. Ένα άλλο επίσης που από ό,τι φαίνεται κινείται το Υπουργείο προς αυτήν την κατεύθυνση είναι να δούμε τις περιπτώσεις του προδήλου σφάλματος. Όπως έχουμε ξαναπεί, όταν γίνεται μια τέτοια έκταση και κλίμακας δουλειά, είναι πιθανόν να προκύψουν κάποια λάθη, κάποια σφάλματα, τα οποία είναι προφανή. Και σε αυτό φαίνεται ότι απλοποιείται η διαδικασία διόρθωσής τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται όπου δεν είναι απαραίτητο οι αντιρρήσεις, αλλά και όπου οι αντιρρήσεις είναι απαραίτητες, αυτές να λύνονται με πιο συνοπτικές διαδικασίες. Mm-hmm. Είναι δηλαδή όλες προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Όσον αφορά στο χρόνο όμως, δεν είναι φαίνεται πολύ διατεθειμένο το Υπουργείο να αλλάξει τα χρονικά περιθώρια. Εμείς ως τμήματα δασικών χαρτογραφήσεων την είχαμε αυτή την πληροφόρηση ότι δεν προσανατολίζεται στο να δοθεί νέα παράταση. Και δεν προσανατολίζεται στο να δοθεί νέα παράταση γιατί αν δοθεί παράταση στην υποβολή των αντιρρήσεων, 6 μηνών όπως άκουσα ότι είναι το αίτημα, τότε αυτομάτως και η κύρωση πάει 6 μήνες αργότερα και οι νέες αναρτήσεις και οι νέες καταρτήσεις πάνε 6 μήνες αργότερα και η ολοκλήρωση τελικά του Εθνικού Κτηματολογίου που είναι ο απότερος σκοπός και αυτό καθυστερεί. Και αυτός είναι ο λόγος που θεωρώ ότι το Υπουργείο δεν προσανατολίζεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο να δώσει παράταση στην υποβολή των αντιρρήσεων. Εμείς για την Δράμα να συμπληρώσω δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα γιατί στη Δράμα αναρτήθηκε ένας μικρός αριθμός δασικών χαρτών. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει στις περιοχές όπου αναρτήθηκε το σύνολο της περιφερειακής ενότητας. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι για τη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή στο δελτίο μας. Τελευταία μέρα σήμερα, Παρασκευή 10 Μαρτίου, για να επανενταχθούν στο πρόγραμμα ρυθμίσεων οφειλών στη ΔΕΗ 200.000 καταναλωτές που είχαν χάσει τη ρύθμισή τους εξαιτίας της μη έγκαιρης καταβολής των δόσεων. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα για την επανένταξη στο πρόγραμμα ρυθμίσεων των οφειλών προς την ΔΕΗ και το πρόγραμμα αυτό αφορά 200.000 καταναλωτές που έχασαν τη ρύθμιση λόγω μη έγκαιρης καταβολής των δόσεων. Οι καταναλωτές σήμερα έσπευσαν στην ΔΕΗ προκειμένου να προβούν σε νέα ρύθμιση καταβάλλοντας ελάχιστο ποσό τα 10 ευρώ και προκαταβάλλοντας την πρώτη από τις 36 δόσεις. Επίσης για ποσό οφειλής που δεν ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ
υπήρχε η δυνατότητα 24 δόσεων χωρίς προκαταβολή. Για οφειλή έως και 500 ευρώ υπήρχε η δυνατότητα παγώματος έως και για έναν χρόνο και έκπτωση 10%. Παρ' όλα αυτά, πολλοί από όσους δέχτηκαν να μιλήσουν στην τηλεόραση του Σταρ υποστήριξαν πως με την υψηλή ανεργία και την έλλειψη χρημάτων γενικότερα, όσες ρυθμίσεις και να γίνουν, είναι αδύνατον να αποπληρωθούν τα ποσά. Πολύ ωραία, πήγα τώρα, έκανα, ενσωμάτωσα το καινούργιο λογαριασμό στη παλιά ρύθμιση και είμαι εντάξει. Πιστεύετε ότι είναι θετικό αυτό? Θετικότατο. Έλα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Δεν βγαίνει αλλιώς. Ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς, καταλαβαίνετε τώρα, ήρθαν όλα μαζεμένα και αυτό ήταν πάρα πολύ ευνοϊκό. Τα απομυροκάματα μηδέν. Βρέχει, χάνουμε το μυροκάματο. Ξαναβρέχει, χάνουμε το μυροκάματο. Πού θα βρει τα λεφτά, με δυο παιδιά? Πού θα βρει λεφτά αυτό το παιδί να πληρώσει? Πέστε μου εσείς, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς. Εγώ είμαι από αυτούς που μόλις έχει το λογαριασμό τα πληρώνω και δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Με βρίσκει τελείως αδιάφορο η κατάσταση αυτή. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω τίποτε. Καλό ή κακό δεν ξέρω. Όλες οι ρυθμίσεις είναι καλές. Το θέμα είναι άλλες τόσες να κάνουν, ο κόσμος χρήματα δεν έχει. Τι να την κάνουν τη ρύθμιση όταν δεν υπάρχει χρήμα? Οι ρυθμίσεις είναι καλές, αλλά να υπάρχει και χρήμα άλλος να μπορεί να τα πληρώσει. Όταν δεν μπορεί να ζήσει κάποιος, τα εργοστάσια κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Δεν υπάρχει δουλειά. Από πού θα πληρωθούν? Όχι, δεν θυμίζει και να κάνουν, άχρησες είναι. Μας διευκολύνει αυτό που κάνουν τώρα, αλλά θα πρέπει κι εμείς να είμαστε συνεπείς για να μην χάσουμε τη ρύθμιση. Λόγω του ότι όμως πολλές φορές χαρτιά αργούν να έρθουν ή πληρωνόμαστε τέλος του μήνα, έχουν αλλάξει ημερομηνίες, έρχονται, επειδή δεν έχουμε λεφτά τώρα, εξαντληθήκαμε. Φεύγουμε καμιά φορά από τη ρύθμιση, το καταλάβατε. Σοβαρά προβλήματα από τα έργα που πραγματοποιούνται στην πόλη της Δράμας επί της οδού Αθηνών και των παράπλευρων δρόμων για την αποκατάσταση στο δίκτυο υδροδότησης. Πολλά όμως είναι και τα παράπονα των κατοίκων που κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να πάθουν κάποιο ατύχημα όσο είναι τα αναγκαία αυτά έργα και δεν ολοκληρώνονται. Συνεχίζονται παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες τα έργα από την πλευρά της ΔΕΙΑ για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο δίκτυο υδροδότησης επί της οδού Αθηνών αλλά και στις παράπλευρες οδούς, ενώ σύμφωνα τουλάχιστον και με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ τα έργα θα συνεχιστούν για να ολοκληρωθούν καθώς η βλάβη και τα προβλήματα ήταν μεγάλα και σημαντικά. Για τα συγκεκριμένα ζητήματα που θέτεται η κυρία Οικονόμου είναι θέμα του έργου της ζώνης 1. Γίνονται οι συνδέσεις των παροχών. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι πριν το Πάσχα θα έχουν γίνει αποκατάσταση των τομών, οπότε δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορούν δηλαδή, τώρα γίνεται συνεχώς, γίνονται συνδέσεις. Γι' αυτό και δημιουργείται πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή, δεν είναι μόνο στην Αθηνών, στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα των Αθηνών. Είναι, το έργο συγκαταλέγεται μέσα, οι εργασίες αυτές συγκαταλέγονται μέσα στο έργο της ζώνης 1. Οπότε ο εργολάβος υποχρεούται να κάνει τις συνδέσεις και στη συνέχεια να κάνει αποκαταστάσεις. Πιστεύω ότι πριν το Πάσχα ότι θα έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης Γρηγόρης Πεντζίκης στο Μουσικό Σχολείο Δράμα στην Κυριακή 12 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με μελοποιημένα ποίηματα των Γκάτσου, Αναγνωστάκη, Λιβαδίτη, αλλά και ανάγνωση πεζών και απόδοση ποιημάτων των Καζαντζάκη, Καβαδία, Ελίτη και Ρίτσο. Στο δεύτερο μέρος της μουσικής εκδήλωσης θα γίνει εκδήλωση τζαζ από την ορχήστρα τζαζ μουσικής του Μουσικού Σχολείου Δράμας. Είναι μια εκδήλωση μέσα στο πλαίσιο του διαγωνισμού Γρηγόρης Μπεντζίκης. Φέτος έχουμε τον 5ο διαγωνισμό Γρηγόρης Μπεντζίκης, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Έχουν μαζευτεί όλα τα ποίηματα από τα σχολεία, από τους συμμετέχοντες μαθητές και γίνεται η διαλογή, η επιλογή των καλύτερων ποιημάτων. Η τελική εκδήλωση και βράβευση θα είναι στις 5 Μαΐου. Μέχρι τότε εμείς φτιάχνουμε κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις. Μία από αυτές είναι η εκδήλωση που θα δούμε την Κυριακή το απόγευμα 7 η ώρα στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Δράμας. Είναι μια εκδήλωση με πλούσια μουσικά σύνολα. Θα περιλαμβάνει μελοποιημένα τραγούδια, ποίηματα των Ρίτσου, Ελίτη, Καβαδία, από μια ομάδα καθηγητών που παίζουμε στο πρώτο μέρος. Κατόπιν θα ακουστούν κάποια διηγήματα ή πεζά, αν θέλετε, του Νίκου Κατζαντζάκη, μια και έχουμε και το έτος του Νίκου Κατζαντζάκη φέτος, ένα μικρό αφιέρωμα.
Στη συνέχεια θα έχουμε απαγγελίες ποιημάτων με μουσική υπόκριση από μαθητές συλλόγων και σχολείων και θα κλείσουμε με το μουσικό σύνολο jazz του σχολείου που θα παίξουμε jazz φτιαγμένη και ενωστρωμένη για τα παιδιά του μουσικού σχολείου. Είναι ένα πρόγραμμα που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε και να έρθετε να μιλήσουμε όλοι μαζί για την λογοτεχνία, για την ποίηση, για το δίηγημα, για το πεζό και να τραγουδήσουμε πολύ γνωστές επιτυχίες σε αυτή την ημέρα. Η έναρξη είναι 7 η ώρα το απόγευμα, είσοδος δωρεάν. Ήθελα να πω ότι η διοργάνωση είναι από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση δράμας, είναι από το επιστημονικό κύκλος, είναι το περιοδικό επιστημονικό κύκλος και το μουσικό σχολείο δράμας είναι όλοι αυτοί οι διοργανωτές της παράλληλης αυτής της εκδήλωσης. Από την Κομωτινή στις θεατρικές σκηνές της Αθήνας, ένας κομωτινέος ηθοποιός που διαπρέπει στην πρωτεύουσα και έχει αποκτήσει πολύ καλές κριτικές, επιστρέφει στη γενέτειρά του την Κομωτινή με μια ιδιαίτερη παράσταση. Την ζωή και την πορεία του στο θέατρο μιλά στην κάμερα του Star Βόρειο Ελλάδος ο πολύ γνωστός κομωτινέος ηθοποιός Γιώργος Τσακίρης. Η θεατρική παρουσία του όμως στις θεατρικές σκηνές της Αθήνας δεν σταματά. Ερωτηθεί σχετικά με το πώς είναι να συνεργάζεται κανείς με καταξιωμένους ηθοποιούς, ο ίδιος υπογραμμίζει πως είναι μια διαδικασία συνεχούς μάθησης. Νιώθεις ένα δέος. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με ανθρώπους που ήταν κατευθείαν σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, αναφέρει ο ίδιος. Ξεκίνησα από την Κομωτινή, έκανα μια στάση στη Θεσσαλονίκη. Είμαι 12 χρόνια στην Αθήνα. Έχω σπουδάσει ηθοποιός και ασχολούμαι με αυτό που πραγματικά αγαπώ. Τι σημαίνει ηθοποιός? Ξέρω, φτιάχνεις ρόλους, βρίσκεις τον εαυτό σου. Για μένα θέατρο είναι ότι βρίσκεις τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα εσύ, γεύεσαι όλο αυτό και πρέπει να περάσει κάτω. Είναι ανάλογη τεχνική. Εύκολο ή δύσκολο? Ενδιαφέρον. Έχει πολλές δυσκολίες και πολλές ευκολίες και νομίζω είναι στο χέρι μας πώς θα σταθείς μέσα σε αυτό και πώς θες να εξελιχθείς. Με ενδιαφέρει περισσότερο η εξέλιξή μου παρά η εικονική επιτυχία μου. Με πιάνεις. Πώς έχεις εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια και ποιες ήταν οι συνεργασίες που έχεις κάνει? Νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερός. Το που τελείωσα τη σχολή άρχισαν να έρχονται προτάσεις και να δημιουργήσαμε και μια ομάδα που λέγεται Στροφή, Επιστροφή με την Ελένη τη Βούναβη. Και μέσα από αυτό μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που πιστεύουμε εμείς, τέχνη και θέατρο. Είναι ρεπερτορίου οι ρόλοι περισσότεροι και τα έργα με ένα μοντέρνο τρόπο. Είναι Σέξπιρ, Λόρκα, Εξπερί. Έχω κάνει από Έλληνες. Τώρα κάνω με το Ρίτσο, με τη Μαθαίου, με ένα ενδιαφέρον κείμενο που είναι δώρο αυτό και ονομάζεται Εξομολόγηση. Είναι βασισμένο από τη σονάτα του Ελληνόφωτος, επινευρισμένο μάλλον. Έχει εμπλουτίσει το λόγο η Μαθαίου με ένα εξαιρετικό κείμενο και από ένα πρόσωπο που ήταν η γυναίκα με τα μαύρα έχουμε μετατραπεί το έργο σε 6 πρόσωπα. Έχει ένα ενδιαφέρον μια πρωτοτυπίας και νομίζω ότι αφορά πολύ το ελληνικό κοινό αυτό. Όχι μόνο αυτό το έργο όμως και παράλληλα και κάποιο άλλο έργο, έτσι δεν είναι? Και αυτό και είμαι και στην ανθρώπινη φωνή με την Κέτη Φίνη του Ζαν Κοκτώ που είναι κάθε Τετάρτη στο σπίτι του ηθοποιού. Βάζω ένα λιθαράκι στο όλο το όνειρο της Άννας Φόνσου και μου αρέσει όλη αυτή η ενδιοτέλεια που υπάρχει μέσα από αυτή την παράσταση. Παραστάσεις οι οποίες θέλουμε πολύ να φύγουν και από την πρωτεύουσα και να έρθουν και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο. Για μένα έχω παίξει ποτέ να ξέρεις τον τόπο μου. Πρέπει να γίνει αυτό. Είναι άλλο νομίζω, άλλο το δέος και άλλο οι ρίζες σου, το τόπος που γεννήθηκες. Επιστρέφεις εκεί μέσα από ένα έργο για να δεις το κοινό που άφησες μικρός. Είναι κάπως περίεργο, πρέπει να το βιώσω, δεν το έχω βιώσει. Okay. Και με αφορά πολύ να έρθουν οι παραστάσεις επάνω. Τι είναι αυτό που θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού στην παράσταση που θα φέρετε εδώ στην περιφέρειά μας? Η εξομολόγηση και ο Ρίτσος και η Ματθαίου, όλο αυτό το συνοθήλευμα, έχει να κάνει με τον έρωτα, με τα νιάτα, με την νιώτη. Το πώς εξελίσσεται ο άνθρωπος, οι σχέσεις, το τι αξίζει τελικά, τι είναι περιττό και το πώς είναι η χώρα μας και οδηγήθηκε πολιτικά μέσα σε όλη αυτή την παγίδα, μπορεί να βρει λύσεις
μέσα από το θέατρο ή απλά αν δεν βρεις λύσεις να δεις την κατάσταση. Να αντιμετωπίσεις τουλάχιστον να ξέρεις πού πας και ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό θέλει μια καλλιέργεια και πρέπει να ταυτιστεί το κοινό με το πνεύμα. Μόνο έτσι θα σωθείς καιρούς που διανύουμε. Άρα λοιπόν σας περιμένουμε προς την Άνοιξη με την παράσταση αυτή εδώ στην Α, το Πάσχα, μας. Γιατί είναι στο θέατρο Αλκμίνη κάθε Πέμπτη στις 18:30 και θέλουμε να φύγουμε. Σίγουρα Βόρεια Ελλάδα είναι το δικό μου θέλω αυτό. Παίζουν η κυρία Μαρία Λιφέρη, τη σχολείο ολόκληρο αυτή η γυναίκα δεν υπάρχει. Ο Βίρον Κολάσης επίσης, η Εύα Γαλάνη, η Φιγένα Ιθοχαρίδη και ο Ισίδωρος ο Σταμούλης. Είναι σκηνοθεσία του Σιδηρά που είναι και αυτός από την Αλεξανδρούπολη. Είναι και αυτός συντοπίτης, τυχαία δεν τον ήξερα. Η Βόρεια Ελλάδα συνεργάζεται και η Άννα Ματέου σε αυτό το κείμενο που είναι δώρο για κάθε ηθοποιό, για κάθε άνθρωπο. Πρέπει να το δεις και θα μου πεις μετά. Η εταιρεία Ανάδραση διοργανώνει μία νέα εκδήλωση με παρουσίαση ειδών γάμου, η οποία παρουσιάζει τις νέες τάσεις της μόδας, προσφορές και δώρα και οτιδήποτε χρειάζεται να βρει τον νεόνυφο ζευγάρι για τον γάμο του. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 και 12 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Ερωτέρ Γκάλαξη στην Καβάλα. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Star Βορείου Ελλάδος. Ξεκινάει λοιπόν η έκθεση του γάμου, μια ιδιαίτερη έκθεση στην οποία το ενδιαφέρον πάντα, είτε όσων θέλουν να παντρευτούν ή όσων σκέφτονται το γάμο, είναι ιδιαίτερη. Τι ακριβώς θα δούμε εδώ αυτές τις δύο μέρες? Εδώ θα δούμε λοιπόν μια παρουσίαση ειδών γάμου. Φεύγουμε από το εκθεσιακό κέντρο της Καρβάλης, ερχόμαστε στο ξενοδοχείο Γαλαξίας. Τα σημεία των καιρών μας δείχνουν ότι πρέπει λίγο να συμμαζευτούμε. Ερχόμαστε σε ένα χώρο πολυτελές. Οπότε θα κάνουμε μία έκθεση παρουσίαση πλέον ειδών γάμου με νηφικά, διοργανώσεις, φωτογράφους, αίθουσες εκδηλώσεων, DJ και ό,τι άλλο χρειάζεται για ένα γάμο. Βρισκόμαστε στην αίθουσα του Galaxy. Από ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά η έκθεση και φυσικά αν υπάρχει είσοδο ή αν μπορεί ο καθένας να έρθει ελεύθερα να δει τα προϊόντα που θα υπάρχουν εδώ? Η είσοδος είναι ελεύθερη. Είμαστε Σαββάτο Κυριακή από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σαββάτο Κυριακή, 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Και εδώ πέρα θα υπάρχουν οι καλύτερες τιμές με προσφορές. Όλοι οι επαγγελματίες είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να παρουσιάσουν τις νέες τάσεις μόδας. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Star Βορείου Ελλάδος ολοκληρώθηκαν. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.